Κότς, πρώτα απ' όλα, πολύ ιδιόμορφο, πολύ παράξενο πρώτο ημίχρονο. Με την ομάδα να μπαίνει πολύ καλά και μετά να χάνεται για ένα διάστημα σημαντικό που έφερε και το αποτέλεσμα. Ένα σχόλιο γενικό, αλλά και γι' αυτό, γιατί κακά τα ψέματα δεν το βλέπουμε συχνά. Για το περίοδο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, βγήκαν κάποια πράγματα βέβαια, τα οποία μπορεί να είναι και φυσιολογικά, ακριβώς αυτό που είπες, ότι υπήρχαν κάποια περίοδα τα οποία ήταν καλά, κάποια περίοδα λιγότερο καλά και κάποια περίοδα που δεν ήταν καθόλου καλά. Από εκεί και πέρα, όπως και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, υπήρχαν πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιώσουμε. Θα αναλύσουμε και αυτό το παιχνίδι, να δούμε ακριβώς αυτά που πρέπει να βελτιώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, να δώσουμε σημασία σε αυτό το κομμάτι και να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Οι αδυναμίες που είναι χρήσιμο να φανούν, έτσι, οφείλονται κυρίως, πιστεύετε, στην ομαδική λειτουργία ή σε κάποια πολύ μεγάλα ατομικά λάθη? Κοιτάξτε, και το ένα και το άλλο. Όπως και βάλαμε το δεύτερο γκολ μετά από το λάθος του τερματοφύλακα, όπως τραυματίστηκε πριν, έτσι και δεχτήκαμε κάποια γκολ. Αυτά θα συμβαίνουν και μπορεί να είναι και καλό να συμβαίνουν τώρα που βρισκόμασταν σε περίοδο προετοιμασίας, να γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε, γιατί κάθε χαλάρωση μπορεί να πληρώσουμε πολύ, πολύ ακριβά. Γι' αυτό σας λέω ότι κάποια πράγματα που βγαίνουν και από αυτά τα τρία παιχνίδια, οποία δεν ήταν καλά, θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε στις επόμενες μέρες. Κότς, ο ΠΑΟΚ δεν είχε την ενέργεια που είχε στο παιχνίδι με την Club Race. Οφείλεται στο ότι μεσολάβησαν μέρες με προπονήσεις δυνατές ή είναι κάτι άλλο? Κοιτάξτε, προπονήσεις υπήρχαν και πριν τον Μπρίζ το ίδιο. Δυνατές προπονήσεις. Μπορεί να υπάρχει περισσότερη κούραση στους παίκτες, γιατί προχωρήσαμε σε τρεις μέρες παραπάνω και μπορεί να φάνηκε ότι φαινόντουσαν πιο βαριά από τα πόδια τους ήταν στο αγωνιστικό χώρο. Έτσι και τα τρεξίματα μπορεί να μην ήταν αυτά που τα ήθελαν είναι, αλλά όπως σας λέω, είναι κάποια φυσιολογικά πράγματα τα οποία για το περίοδο που βρισκόμασταν είναι λογικό. Κύριε Ιβίτς, στο ξενοδοχείο θα βρείτε και το ΜΑΚ. Ήρθε και ο Μπρίκιτς. Πιστεύετε ότι έχει κλείσει ο πρώτος κύκλος σε ό,τι αφορά το ρόστερ εν ώψη των αγώνων των πρώτων ευρωπαϊκών? Ναι, όσο αφορά το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, όποιο μας πλησιάζει, πιστεύω ότι έχουμε κλείσει μεταγραφικό περίοδο. Ναι. Η απόφαση του ΜΑΚ να έρθει νωρίτερα, ποια αίσθηση σας αφήνει θέλοντας να βοηθήσει την ομάδα, ανεξάρτητα αν θα παίξει, όχι εσείς θα το κρίνετε αυτό? Είναι ένα θετικό, σίγουρα θετικό κομμάτι, θετικό πράγμα από τον ίδιο που θέλει να έρθει να κάνει προπόνηση με την ομάδα. Είχε παραπάνω ημέρες για ξεκούραση, ζήτησε να έρθει πιο πριν, δείχνει ότι είναι μεγάλος επαγγελματίας, αυτό ξέραμε. Και σίγουρα θα ξεκινήσει από αύριο προετοιμασία και προπονήσεις με την ομάδα. Με την Τιβέντη θα δούμε κάτι διαφορετικό από βράση χρόνου παρουσιών? Σίγουρα θα δούμε κάτι διαφορετικό. Είδαμε και σήμερα κάποιοι παίξανε παραπάνω. Για αυτό το παιχνίδι δεν έχω αποφασίσει ακόμα πόσοι θα παίξουν, πόσοι παίκτες, αλλά σίγουρα θα παίξουν κάποια παιδιά και 90 λεπτά, κάποιοι λίγο λιγότερο, γιατί προχωράμε. Τελειώνουν και τα φιλικά παιχνίδια και οι παίκτες πρέπει να προσαρμοστούν και στα 90 λεπτά. Επειδή είναι το πρώτο παιχνίδι που τον είδαμε και εμείς, για την εμφάνιση του Κρέσπο ένα σχόλιο, και έδειξε πολύ αδύναμο στη σωματική επαφή, στις φάσεις που χρειάστηκε, δηλαδή να βάλει δύναμη, δεν ανταπεξήλθε. Είναι κάτι που οφείλεται σε κάποιο συγκεκριμένο λόγο ή είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι soft, τέλος πάντων, γιατί είναι πιο εγκεφαλικός για τη θέση της άμυνας? Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον ίδιο. Coach, μια τελευταία. Απάντηση. Κότς, μια τελευταία ερώτηση. Επειδή τώρα ήρθε το παιδί, ο Κάνιας, είναι σε καλύτερο σημείο από αυτό που περιμένατε? Δηλαδή, με την έννοια, αν δούλεψε μόνος του, ίσως με την Εσπανιόλ, θα διευκολύνει αυτό περισσότερο? Έχει δουλέψει ο ίδιος μόνος του. Βέβαια, δεν βρίσκεται ακόμα σε κάποιο φυσικό κομμάτι. Δεν είναι ακόμα σε αυτό το level που τα ήθελα εγώ και θα χρειάζεται η ομάδα. Γι' αυτό το λόγο θα δουλέψει κάποιες μέρες μόνος του. Θα έχει συμμετοχή και στις προπονήσεις μαζί με την ομάδα και θα προσπαθήσουμε όσο πιο γρήγορα να τον προετοιμάσουμε, γιατί τώρα αν δεν τα προλάβει το πρώτο παιχνίδι, πιστεύω ότι στο δεύτερο
θα μπορώ να έχω και τον ίδιο στην 18.